ξαναείδαμε αν τον ξέρουμε. Που πιστεύω οι πλήστοι πελάτες έτσι είναι. Γιατί μπορεί να σε ξέρει εσένα, αλλά να μην ξέρει τη Γεωργία, να μην ξέρει τη Γιάννη. Άρα για σένα είναι καινούριο, για τον Αντώνη είναι παγιό. Δεν ξέρει, τον ξέρει, τον προχθέ. Εσύ δεν τον ξέρει. Άρα ίσω οι περισσότεροι πελάτες που να αντιμετωπίσετε, και τον καιρό που έρχονται οι φοιτητές, αλλάσουν, ξέρω εγώ, είναι καινούργοι. Επομένω, δηλαδή, ο επαγγελματία χρειάζεται να έχει σε εγρήγορση την έκτηνη αίσθηση να αντιληφθεί τον καινούργιο πελάτη που μπαίνει και τον body language, όπως είπαμε, που τον έχουν να κάτσει να τον βάλει σε τούτες όλες τις κατηγορίες. Ότι είναι επικοινωνιακός, είναι σχολαστικός, είναι ιδιότροπος. Ότι αποκτήσεις εμπειρία τώρα και καταλαβαίνεις. Άρα πρέπει εσύ τώρα να βγάλεις τα όπλα που απαιτούνται να εξυπηρετήσεις σωστά και να τον εσκλαβώσεις και να σου πεις εσύ και ευχαριστώ. Α? Μόνο έτσι επιτυχαίνουμε το στόχο μας. Αν το πάρουμε εγωιστικά, σιγά τώρα μην το βάλω και πατάτες έξτρα. Χάσεις το παιχνίδι. Τι κερδίζεις. Χάνεις. Κερδίζεις μόνο να κερδίσεις τον πελάτη. Κερδίζεις μόνο αν ο πελάτης φύγει ευχαριστημένος και να σου το πει να το ξέρεις τώρα. Τον τέλει μου, ευχαριστώ ρε φίλε. See you. Χάρη μου, ήταν πόμπα το πάστα. Είσαι δίκιο μου ζήστε, ρε φίλε. Ήταν πόμπα. Εσύ τι κάνεις όταν σου πει κάποιος ήταν πόμπα. Το πάστα. Αρέσει ρε φίλε. Α, δεν μου άρεσε. Αρέσει το σώσου, ήταν ψημένο σωστά. Θα πω μάγειρα να κάνει χαρά. Πάρ' το ένα βήμα παρακάτω. Οκ. Δηλαδή, η επικοινωνία είναι κάτι που το... Κάτι όπως τη λένε ανίδρα. Που έχεις την τζάμ μια κεφαλή και βράσουν δευκιό. Για να συνέχεια επικοινωνία. Δεν ξέρω, πες δευκιόν ο πελάτης. Είπες του τα μοιάζεται, ξέρω. Θα δεις, ωραία φίλε, πάστα σου ήταν πόμπα. Τα μύδια έρεσαν πολλά, ψημένα και όταν πάστα τα μύδια νομίζω. Τα ψημένα πόμπα. Εσύ τώρα, φίλε, πέμε ήταν που σ' άρεσε να πω το μάγειρα γιατί κάπου του καψώνει. Πέτω μια κουβέντα, ένα αστείο. Και ας σου πει ότι ήταν πολλά ωραία ψημένο το πάστα, τι ήταν εκείνο που το άρεσε, πήγαινε πέτω μαγειρά να κάνει εκείνος χαρά. Γιατί ο μαγειράς είναι μέσα κλειδίνος, είναι βλέπει τίποτες. Και οφείλεις το πράγμα να το μοιραστείς με την ομάδα για να ξέρεις εν όλοι ότι το πράγμα ήταν πολύ. Τελικά άρεσε το πάστα ρε παιδιά, δεν έπαιζε. Ο Μπέρκερ μας ήταν με το σώτο, Τσακ Ντάνι. Έχει τόπ, έχει κάτι τσέλο. Πάρτε το να βγει παρακάτω. Άρα, ο καινούριος πελάτης. Yes, you got